Σήμερα λοιπόν, βλέπετε μια Ευρώπη με επέκταση τη Αμερική που η Αμερική βοηθάει φυσικά θα έχει να βάλει βάσει στην Ουκρανία. Όχι ότι δεν έχει. Απ' την άλλη, βλέπουμε λοιπόν όλη την Ευρώπη να βοηθάει την Ουκρανία σε όπλα και να υποχρεώνει τι χώρε μαζί με την Αμερική να είναι κατά τη Ρωσία με επίκεντρο την Ουκρανία. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το λύσει η Ρωσία μόνη της. Γιατί έχει πολλού Ρώσου στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, εμεί πολεμήσαμε, μα πήραν οι Γάλλοι στο λαιμό του. αν θυμάστε παλιά ιστορικά, να πολεμήσουμε του Μπολζεβίκου στην Ουκρανία. Χάσαμε κιόλα και μα το χρωστάνε. Δηλαδή, έχουμε να διωθεί στου Ρώσου και άλλη φορά. Άθελά μα, μα πήραν στο λαιμό του οι Γάλλοι, αλλά η ευθύνη υπάρχει η ευθύνη. Και μετά, ό,τι μα βοηθάγαν οι Γάλλοι στη Μικρά Ασία. Ούτε αυτό έγινε ποτέ, ούτε και θα γινόταν. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι σήμερα ο πόλεμο στην Ουκρανία, δεν είναι τη Ουκρανία. Έχει πάει παγκόσμιο. Η Αμερική και η Ευρώπη είναι από πίσω, στέλνοντας χρήματα και όπλα στην Ουκρανία. Άρα η Ουκρανία δεν είναι μόνη τη. Άρα η Ρωσία πολεμάει μόνη την Ευρώπη και την Αμερική. Αυτό είναι. Έτσι δεν είναι.